Με μια ανακοίνωση που πρόδιδε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν ήθελε μια τέτοια εξέλιξη, η ΠΑΕ Τύρναβος ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι την λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Άγγελο Δεγκόζη. Είχε προηγηθεί συνάντηση του Καβαλιώτη Τεχνικού με τον πρόεδρο Βασίλη Μπρέζα και όπως ο ίδιος ο Δεγκόζης είχε πει από χθες, θα σεβόταν απολύτως την απόφαση του ηγέτη της ομάδας. Οφείλω ηθικά, πάνω απ' όλα, να μιλήσω με τον άνθρωπο που με έφερε εδώ. Αν είναι για το καλό της ομάδος, δεν έχω κανένα πρόβλημα να φύγω. Μια απόφαση που ήρθε σε στιγμή κατά την οποία και ανέρυθε αναζητούν τρόπους για να αντιστρέψουν την ψυχολογία στις τάξεις των παικτών, καθώς η χθεσινή ήττα από τον Αγροτικό Αστέρα άφησε τον Τύρναβο μόνο στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα με έναν μόλις βαθμό. Εξάλλου, άπαντες αναγνωρίζουν ότι η διαιτησία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων και στις 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος ως τώρα, καθώς σε 3 μάτσα κυρώθηκαν κανονικά γκολ, ενώ στα άλλα 2 υπήρξαν νωρίς στην επανάληψη αυστηρές έως πέρα για πέρα άδικες αποβολές, όπως η χθεσινή του Χαλούλου, που δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα σε μια φάση όπου το επιτηδευμένο φάουλ του είχε κάνει ο Καραμανλής. Κάπως έτσι, ενώ ο Τύρναβος ήλεγχε τον αγώνα στο 60, έχοντας προηγηθεί από νωρίς με τον Ζιγκυρίδη, βρέθηκε να χάνει στο τέλος με 1-2, υποκύπτοντας το φόβο παικτών και πάγκου ότι τους έχουν ξεγραμμένους σε ένα ακόμα παιχνίδι. Πλέον ο κ. Μπρέζας ξεκίνησε επαφές για τον αντικαταστάτη του Άγγελου Δεγκόζη, προκειμένου ως αύριο το πρωί το θέμα να έχει κλείσει, με τους Σταματόπουλο, Χαραλαμπίδη, Σάβα Κοφίδη και Παναγιώτη Δηλιμπέρη να φέρονται ως πιθανές επιλογές, ενώ φαίνεται προς το παρόν απορρίφθηκε εκείνη του Κωνσταντίνου Παναγόπουλου, καθώς οι Τυρναβίτες δεν επιθυμούν οποιαδήποτε κόντρα εντυπώσεων με την ΑΕΛ, πόσο μάλλον εν ώψη του μεταξύ τους αγώνα της ερχόμενης Δευτέρας.